Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τώρα μαζί την επικαιρότητα και θα ξεκινήσουμε από το χώρο της υγείας, καθώς έχουμε αύξηση κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες. Δεν γνωρίζουμε αριθμό, καθώς ο ΔΥ έχει σταματήσει να δίνει στοιχεία. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, ωστόσο πιέζονται τα νοσοκομεία, τουλάχιστον αυτό επισημαίνουν μέχρι τα τώρα οι διοικητές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είχαμε και την παρέμβαση στη δήλωση σήμερα του καθηγητή του κ. Τσόρδρα, που είπε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα σε αυτή τη φάση, γιατί ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από το θέμα του κορονοϊού, της υγείας, ο συνάδελφος Βαγγέλης Χριστόδρος. Πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης να δούμε ποια εικόνα έχουμε, ποια τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τώρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, και να ξεκινήσουμε από την επανεμφάνιση του κυρίου Τσιόδρα, ο οποίος μίλησε στην Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εκπρόσωπος ειδικός σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης. Ο επιδημιολόγος αναφέρθηκε καταρχάς στα εμβόλια, είπε ότι είναι ανάγκη η επικαιροποίησή τους, δηλαδή το να ενισχυθούν για να καλύπτουν και τις μεταλλάξεις του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, η φράση την οποία χρησιμοποιήσουν πρέπει να χορευτούν με ό,τι έχουμε, αναφερόμενο στην ανάγκη να εμβολιαστούν με την δεύτερη αναμνηστική δόση οι άνω των 60 ετών και όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Είναι μια γενικότερη πολιτική την οποία πλέον ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει ακουστεί και από άλλους εκπροσώπους της για την δεύτερη αναμνηστική δόση με το εμβόλιο αυτό, το οποίο όμως δεν καλύπτει τις μεταλλάξεις και για το οποίο είναι ανάγκη, όπως είπε και ο Σόδης, η επικαιροποίησή του. Την ίδια στιγμή έχουμε αύξηση της πίεσης στα νοσοκομεία. Αναμένεται περαιτέρω περισσότερες νοσηλίες. Κανείς δεν γνωρίζει το αν αυτό, στατιστικά αποδεικνύεται, θεωρείται βέβαιο, αλλά για το αν θα φέρει και αύξηση διασωληνώσεων, όμως θεωρούν βέβαιο στο Υπουργείο Υγείας ότι θα έχουμε αύξηση των νοσηλίων. Για τον λόγο αυτό ανακοινώθηκαν και χθες η παράλληλη αύξηση των κλινών για περιστατικά COVID, των απλών κλινών, με ακόμα 500 για την Αττική προς το παρόν. Την ίδια στιγμή βεβαίως οι άνθρωποι της υγείας, οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας, ζητούν την άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων, θεωρώντας πως αυτήν η αύξηση των κλινών με 500 περαιτέρω είναι από τη μία αποδοχή του κινδύνου από το Υπουργείο και από την άλλη αποδοχή της αποτυχίας που ακολουθήκε το προηγούμενο διάστημα και η οποία δεν έφερε, υποστηρίζουν, ουσιαστική ενίσχυση των νοσοκομείων. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Προέδρου των Νοσηλευτών Ελλάδος, παράρτημα Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Σύγνωση του Πλάς, και ο οποίος, ο κ. Μπαλιόζογλου, είπε ότι δυστυχώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στα νοσοκομεία. Υποστήριξε πως ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο ερχόμενος Οκτώβριος. Τότε οι ειδικοί θεωρούν πως θα έχουμε μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία λόγω κορονοϊού, όμως και μέσα στο καλοκαίρι δυστυχώς φαίνονται κενά τα οποία καλύπτονται εκ των έσω με την αναστολή πάλι αδειών των εργαζομένων και μετακινήσεις κυρίως ιατρών αλλά και άλλων εργαζομένων όπως οι νοσηλευτές, οι οποίες μετακινήσεις δεν είναι δόκιμη λύση, καθώς το κενό που καλύπτεται από μια μετακίνηση προκαλεί ένα κενό στη θέση που αφήνει ο ιατρός ή ο νοσηλευτής. Ζητά λοιπόν αφενός προσλήψεις και αφετέρου οικονομική ενίσχυση των νοσοκομείων. Βαγγέλη, κρούσματα έχουμε, στοιχεία δεν έχουμε, η χνηλάτιση δεν γίνεται. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες. Από την άλλη έχουμε την αγωνία των υγειονομικών, νοσηλευτών και γιατρών, οι οποίοι ήταν τώρα το διάστημα, αυτό το χρονικό διάστημα να πάρουν τις άδειές τους και δεν μπορούν έστω να ξεκουραστούν αυτό το καλοκαίρι μετά από 2 χρόνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Η εικόνα είναι αυτή που λέει το ρεπορτάζ. Θα έλεγα ότι τις 2 τελευταίες εβδομάδες με 3 έχουμε αυξητικά νούμερα συνέχεια. Αυξάνονται και οι νοσηλίες και φυσικά υπάρχει μια ανησυχία, θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα, ως προς τη διαχείριση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, και το Υπουργείο αλλά και η Υγειονομική Περιφέρεια καθησυχάζει τους πάντες. Οι μόνοι που ανησυχούν είμαστε εμείς που είμαστε στις βάρδες και στα νοσηλευτικά ιδρύματα, διότι βλέπουμε ότι καταρχήν δεν θέλουμε να περάσουμε αυτά που περάσαμε. Από εκεί να ξεκινήσουμε, είναι το νούμερο 1, γιατί ήταν μαρτυρικοί οι μήνες που φύγανε.
Αλλά αφετέρου βλέπουμε ότι τα κρεβάτια στις νοσηλίες αυξάνονται και μας δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία το γεγονός αυτό. Άρα άρχισε πάλι να πιέζεται το σύστημα. Έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το προσωπικό, έτσι ώστε σε ένα ενδεχόμενο μεγαλύτερο κύμα που λένε πολλοί επιστήμονες ότι θα έχουμε από το Σεπτέμβριο και μετά να είμαστε προετοιμασμένοι, ή αφήσαμε πάλι το χρόνο να φύγει έτσι? Νομίζω ότι τίποτα δεν είναι ίδιο με την προηγούμενη κατάσταση, γιατί η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης παραλλαγής είναι πιο ήπια. Αυτό ίσως μας καθησυχάζει. Δεν πηγαίνουν δηλαδή αυτομάτως οι συμπολίτες μας στις ΜΕΘ. Μένουν στα κρεβάτια τα απλά COVID. Γι' αυτό μάλλον το Υπουργείο λέει ότι θα αυξήσει τον αριθμό σε 500. Έτσι πιθανολογώ εγώ τώρα που το άκουσα το ρεπορτάζ. Αλλά πάλι οι υποδομές και το προσωπικό έχει μείνει το ίδιο και παράλλαχτο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Περιμένοντας μια μεγάλη προκήρυξη που είναι να βγει και συνεχώς δεν βγαίνει, για να κάπως ενθαρρυνθούμε κι εμείς ότι κάτι αλλάζει προς το θετικό. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια. Τα νούμερα είναι τα ίδια. Αυτοί που δουλεύουν είναι οι ίδιοι. Οι υπάλληλοι που είναι κουρασμένοι εδώ και 2 χρόνια με τον κορονοϊό. Και εξουθενωμένοι. Πόσους νοσηλευτές χρειαζόμαστε και πόσους έχουμε? Γιατί με τους γιατρούς τα έχουμε πει πολλές φορές. Κοιτάξτε, το άθροισμα των νοσηλευτών στην παρούσα φάση επαρκεί. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο μόνο. Γιατί προέρχονται από επικουρικό προσωπικό, προέρχονται από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο μπήκε για ένα χρόνο την προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχώς με παρατάσεις παραμένει μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι με 3 και 4 βαθμίδες προσωπικό, το οποίο προσπαθεί να αποκτήσει μια ομοιογένεια και να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, αλλά πάντα κάτι υπολείπεται. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή εμείς ζητάμε μόνιμο προσωπικό, όχι για κανέναν άλλο λόγο ή επειδή το έχουμε ιδιοληψία. Mm-hmm. Το θέλουμε το μόνιμο προσωπικό για να είναι σταθερό στο νοσοκομείο του, στη βάρδιά του, να γνωρίζει κάθε φορά τι πρέπει να αντιμετωπίσει. Γιατί τώρα έρχεται ο ένας επικουρικός, φεύγει ο άλλος επικουρικός. Κάπως έτσι πάει. Με τους συναδέλφους σας που έχουμε σε αναστολή, επειδή δεν είναι εμβολιασμένοι, τι γίνεται? Η εικόνα, δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δικαιωθεί. Έχουν επιλέξει να κρατήσουν μια σκληρή στάση. Απ' την άλλη πλευρά, το Υπουργείο κρατάει, θα έλεγα, πιο σκληρή στάση. Θα μπορούσε κάποια πράγματα να τα έχει δει λίγο διαφορετικά. Αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις, φαντάζομαι θα κρυφθούν σε άλλο πεδίο. Αλλά ο αριθμός αυτός μας λείπει, συνεχίζει να μας λείπει. Σας λείπει. Και από εκεί μοναγούμε. Μα βεβαίως και μας λείπει. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα που έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα συζητήσουμε με τον κυβερνητικό βουλευτή Γρεβενών, τον κύριο Ανδρέα Πάτσι. Θα συνδεθούμε μέσω Skype να δούμε όλη την επικαιρότητα και να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Καλησπέρα κύριε βουλευτά, ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Εκλογές θα έχουμε προώρες. Βέβαια ο Πρωθυπουργός το απέκλεισε, αλλά κάθε μέρα με τις δράσεις του, με τη δραστηριότητά του ανά τη χώρα, με τις συναντήσεις, τις επαφές, δείχνει ότι πιθανά άμεσα να έχουμε εκλογές. Δεν μπορεί να υπάρξει στη χώρα μας μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και βέβαια και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στους ίδιους ρυθμούς, κύριε βουλευτά. Κοιτάξτε, το θέμα της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου είναι κάτι το οποίο δεν το προκαλεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ο Πρωθυπουργός από την πρώτη μέρα έχει δηλώσει και είναι συνεπής μέχρι στιγμής και το δείχνει ότι θα εξαντλήσει τετραετία και θα κρυφθούμε στο τέλος της συνταγματικής μας χρονικής περίοδου. Από εκεί πέρα η αντιπολίτευση, δημιουργώντας ένα κλίμα τοξικότητας, θέλοντας να κάνει μια αντιπολίτευση προκειμένου να λέψει ψήφους, σηκώνει το σκόνη, θέλοντας ενδεχομένως εκλογές. Η θέση δική μας και του Πρωθυπουργού νομίζω είναι ξεκάθαρη και το είπε σε όλους τους τόνους ότι δεν θα κάνω. Όμως ως Πρωθυπουργός και ως κυβέρνηση βεβαίως και οφείλουμε να είμαστε κοντά στον πολίτη. Γνωρίζετε ότι 2 ολόκληρα χρόνια είχαμε την αδυναμία της επαφής λόγω του κορονοϊού. Πρέπει να επικοινωνήσουμε το κυβερνητικό έργο, να αφουγκραστούμε τον κόσμο και τα προβλήματά του για να δώσουμε λύσεις. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε κυβέρνηση, μια σωστή κυβέρνηση. Να εξαντλήσουμε τη συνταγματική προθεσμία τα 4 χρόνια, να μην ψάχνουμε να βρούμε ένα παράθυρο, μια δημοσκοπική
διέξοδο προκειμένου να πάρουμε περισσότερο ή μικρότερο ποσοστό. Βλέπετε ότι εμείς έχουμε μια θεσμική και συστημική προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας μιας κυβέρνησης. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως πρέπει να την κάνουμε. Δεν μας φοβίζει, γιατί πολλοί λένε ένας δύσκολος χειμώνας, άρα πρέπει να τις κάνει τώρα. Κοιτάξτε, όλη μας η κυβερνητική θητεία, το μεγάλο χρονικό διάστημα, το μεγαλύτερο, ήταν με σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Είτε αυτό είναι ο υβριδικός πόλεμος τότε με την Τουρκία, είτε το μεταναστευτικό, είτε το θέμα της πανδημίας, τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε και με μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η θέση και η εκτίμησή μας. Και βλέπετε ότι μας αναγνωρίζεται ακόμα και μέχρι σήμερα, όπου η Νέα Δημοκρατία κρατάει ένα σαφέστατο προβάδισμα. Θα αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις. Αυτό πρέπει να γίνει σωστά. Ξέρετε κάτι, κυρία Μαργκοπούλου, δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει και, αν θέλετε, και μια σοφία, πέρα από ότι έχει μια πολιτική σταθερότητα στις απόψεις του, ότι δεν μπορεί η χώρα και λόγω εκλογικού συστήματος απλής αναλογικής να πάει σε μια ακυβερνησία 2-3 μηνών, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο. Θα αναλάβουμε εμείς να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εάν υπάρχει κόστος, είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε. Αν και θεωρούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και αυτό με επιτυχία, όπως κάναμε μέχρι σήμερα σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε. Κύριε Πάτση, σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτοί που αναφερόταν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και όχι βουλευτές της αντιπολίτευσης που δεν έχουν και αυτή τη δυνατότητα, βέβαια. Ακούσαμε για 25 Σεπτεμβρίου, για 2 Οκτωβρίου. Και επειδή είστε άνθρωπος που τα λέτε έξω από τα δόντια και πραγματικά δεν έχετε και να φοβηθείτε τίποτα, από τη στιγμή που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, υπουργοί έχουν αλωνίσει όλη την Ελλάδα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε αν δεν έχετε χρόνο και τα λοιπά να σας απαλλάξω από τα υπουργικά σας καθήκοντα, λογικό είναι να υπάρχει αυτή η αναστάτωση και η συζήτηση ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Ακούστε, είναι λογικότατο και το καταλαβαίνω. Αλλά ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση δεν πηγαίνει με τα άγχη του ενός εκάστοτε των βουλευτών για το θέμα της εκλογής του, της επανεκλογής του, του κάθε υπουργού. Η κυβέρνηση έχει μια ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα και πρέπει να το υλοποιήσει. Και καλά είπε ο πρωθυπουργός. Όποιος νομίζει ότι πρέπει τώρα να ασχοληθεί με αυτό, ας αφήσει τον υπουργικό θόκο για κάποιους που θέλουν να δουλέψουν. Αν κάποιοι βουλευτές έχουν άλλους άγχοι επανεκλογής, αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν θέματα στην επόμενη Βουλή. Αυτό δεν αφορά τον πρωθυπουργό, αφορά τον καθένα. Και δεν νομίζω ότι καθένας μπορεί να δεσμεύει τον πρωθυπουργό. Η αλήθεια είναι, κύριε Πάτση, ότι το 80% των υπουργών θα έπρεπε να παραιτηθεί για να ασχοληθεί με τις εκλογές. Τουλάχιστον. Το ξέρει ο υπουργός και θα το κρίνει και ο λαός όταν έρθει η ώρα. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχουμε, καλά, γιατί όλοι οι υπουργοί. Καλά τα λέμε. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Μαρκοπούλου, καλά τα λέμε, αλλά ο κόσμος καμιά φορά δεν αναγνωρίζει τη δύναμη της ψήφου του. Οπότε ξέρετε. Ωραία τα λέμε στη θεωρία, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας σήμερα και θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολλά, γιατί είστε από τους βουλευτές που πραγματικά μιλάτε, όπως το λέω. Είχατε χθες συναντήσεις στην Αθήνα, είχατε μαζί σας τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Γιώργο Δασταμάνη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Χρήστο Τριγώνη. Είδατε τον Υπουργό Υγείας, συζητήσατε για το παλιό. Και τον κύριο Κορδίλα, τον Δήμαρχο Δεσκάτης. Και τον Δήμαρχο Δεσκάτης. Εγώ θα μείνω λίγο στην πρώτη συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό Υγείας για το παλιό νοσοκομείο των Γρεβενών, που σκέφτεστε να το μετατρέψετε σε φοιτητική εστία, φοιτητικές εστίες. Δώστε μας λίγο την εικόνα και το πλάνο αυτής της συζήτησης. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από την αρχή της θητείας μου είμαι συντεταγμένος με τους δημάρχους και τους δύο δημάρχους. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, μας ενώνει όμως ο νομός μας. Πάμε από παντού, από κοινού, γιατί εγώ είμαι στην κυβέρνηση. Ανοίγω τους διάβλους επικοινωνίας με τα υπουργεία και επιλύω τα θέματα και οι δήμαρχοι δημιουργούν τις ατζέντες με βάση τα τοπικά προβλήματα και τις προτεραιότητες που έχουν. Άρα λοιπόν αυτή η τακτική είναι και πιο αποδοτική και έχει δώσει πολλά αποτελέσματα θετικά στην περιοχή μας. Αυτό είναι το πρώτο για να το πούμε. Το δεύτερο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και ένα ευχαριστώ από τους δημάρχους χθες το βράδυ με δελτίο τύπου. Και η αλήθεια είναι ότι σπάνια βλέπουμε βουλευτές να έχουν αυτή τη σχέση με τους δημάρχους για την προώθηση θεμάτων του νομού τους.
Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και να φέρουμε αποτελέσματα εάν δεν είμαστε όλοι μαζί. Δεν μας ξεχωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πολλά. Καθένας έχει τις πολιτικές του απόψεις και πεποιθήσεις. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, θα λυθούν αυτά τα θέματα και θα συγκρουστούμε στο πεδίο που πρέπει να συγκρουστούμε. Όσο αφορά όμως τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον νομό, είμαστε όλοι θεσμικοί, έχουμε όλοι ρόλο και από κοινού θα λύσουμε τα προβλήματα. Και είναι κάτι εγώ που το τηρώ με θρησκευτική ευλάβεια από την πρώτη μέρα που εξελέγει. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στα Γρεβενά που το ξέρουμε. Είναι το θέμα των δύο πανεπιστημιακών τμήματων. Που δεν έρχονται φοιτητές και μάλιστα ο αριθμός των ακταίων πέρυσι ήταν αρκετά μικρός σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Δεν μπορεί να λυθεί με έναν λαϊκίστικο τρόπο. Δεν βαριέσαι, φέρτε κόσμο, ας μπει με 2-2,5. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να πούμε στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπολίτευσης, μιας απαξίωσης, αυτό που λέμε πανεπιστήμιο, παιδεία, μόρφωση, πτυχία, αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν, προφανώς και θα πρέπει να θωρακίσουμε τα πανεπιστήμια, να τα αναβαθμίσουμε και όσοι θέλουν να σπουδάσουν πραγματικά. Καταφέρουν να μπουν με εξετάσεις και να σπουδάσουν. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, βρήκαμε μια εναλλακτική την οποία την έχουμε κουβεντιάσει εδώ και ένα χρόνο περίπου και με τον Άγγελο τον Συρίγο και με τον κύριο Θεοδουλίδη. Να πάρουμε από το Υπουργείο το παλιό νοσοκομείο, το οποίο όλοι λένε ένα φάντασμα, και να το κάνουμε ένα στολίδι της περιοχής, το οποίο όχι μόνο θα είναι στολίδι, αλλά θα μπορεί να προσελκύει και φοιτητές, διότι θα υπάρχει δωρεάν εγκατάσταση και διαμονή. Ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά για οικογένειες. Φτωχές ή για το χαλαϊκά στρώματα που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οικονομικά, έτσι ώστε να είναι ένα κίνητρο να δηλώσουν τις σχολές, τα τμήματα των Γρεβενών και να μπορέσουν να έρθουν περισσότεροι φοιτητές. Ο Υπουργός το άκουσε με μεγάλη, πολύ θετική προδιάθεση. Είπαμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε επόμενες ενέργειες να περάσει το περιουσιακό στοιχείο αυτό από τον Δήμο, στον Δήμο. Στο Δήμο. Από το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια υπάρχει μια χρηματοδότησης προκειμένου σε ένα χρονικό διάστημα εύλογο να μπορέσουμε να κι εμείς να έχουμε τις φοιτητικές μας εστίες και να αναβαθμίσουμε και την περιοχή μας και τα τμήματά μας με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, επειδή είμαστε στα θέματα του Υπουργείου Υγείας, συναντηθήκατε με τον Υπουργό Υγείας, ένα σχόλιο θέλω και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί πραγματικά δεν είναι η σύνδεσή μας καλή. Και το καλύτερο θα ήταν βέβαια να σας είχαμε εδώ κοντά μας για να τα λέγαμε καλύτερα. Κύριε Πάτση, έγινε πολύ συζήτηση. Την επόμενη εβδομάδα. Πολύ ωραία. Θα σας έχουμε εδώ κοντά μας την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε και καλό ήχο. Έγινε πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο περιφερειάρχης σας της Νέας Δημοκρατίας πήγε σε μία εκδήλωση στη Φλόρινα και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι μπράβο στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας που τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και αυτό οφείλεται στο διοικητή. Είναι μια αλήθεια βέβαια, ωστόσο όμως υπάρχουν και τα άλλα νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία, κύριε Πάτση. Οι διοικητές, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν αγώνα προκειμένου να κρατήσουν τα νοσοκομεία και να στηρίξουν όλους τους Δυτικομακεδόνες. Και υπάρχει μια γκρίνια, έτσι και αν θέλετε, μια πολύ άσχημη κατάσταση. Είχε δικαιοδοσία να πει κάτι τέτοιο κύριος Κασαπίδης, πήρε το OK από τον Υπουργό Υγείας. Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, όταν το άκουσα, δεν πίστευα ότι μπορεί άνθρωπος, στέλεχος που δηλώνει Νέα Δημοκρατία. Όχι δηλώνει, είχε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Ναι, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, διότι όλα τα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στα νοσοκομεία είναι άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και άρα είναι άνθρωποι τους οποίους εμπιστευόμαστε. Άρα λοιπόν μου κάνει τρομερή κατάπληξη και με εξέπληξε δυσάρεστα για μια ακόμα φορά μια τέτοια δήλωση. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ποια είναι η αρμοδιότητα, η δικαιοδοσία του και η γνώση του. Δεν το νομίζω κανένας τον έβαλε ούτε αξιολογητή, ούτε κριτή, κανενός διοικητή νοσοκομείου. Αυτό είναι μια αρμοδιότητα που αφορά τον διοικητή της Τρίτης Ήπειρου, τον κύριο Βογιατζίδη, και βεβαίως και τον Υπουργό, ο οποίος αξιολογεί τους διοικητές και αν κρίνει ότι κάποιος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του και στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει, προφανώς και θα προχωρήσει στην αντικατάστασή του. Κοιτάξτε, ο κ. Κατσαπίδης κάνει πάρα πολλά, εκτός από ένα πράγμα, να είναι περιφερειάρχης. Νομίζω θα του συνιστούσα και επειδή πάμε σε εκλογές, ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με τον θεσμικό του ρόλο ως περιφερειάρχης, να ασχοληθεί με τους όμορους νομούς τους οποίους τους έχει απαξιώσει, όπως είναι τα Γρεβενά, να ασχοληθεί με το σπήλαιο, τους βράχους που πέφτουν εκεί και πίνει την Ίσα και κοφεύει παρότι έχει πάρει επιστολές και είναι αρμοδιότητα ιδιοκτησία, και να αφήσει τη σπέκουλα, την κρίση και την κριτική σε πράγματα στα οποία δεν έχει καμία εξουσία και καμία αρμοδιότητα. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά υποδεικνύεται κατώτερο στο περιστάσιο και είναι ντροπή να απαξιώνει τους άλλους διοικητές των νοσοκομείων, οι οποίοι ιδιαίτερα
στα δύο χρόνια αυτά της πανδημίας, δώσανε απίστευτο αγώνα, προσωπικό αγώνα, υπερέβανε προφανώς με όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες στο νομό μας. Και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω δημοσιογραφικές πληροφορίες, λένε ότι και ο Υπουργός είναι πολύ στεναχωρημένος, πολύ θυμωμένος, να το πω καλύτερα τη λέξη. Δεν είναι δυνατόν ένας περιφερειάρχης να τοποθετείται, φαντάζεστε, σε όλη την Ελλάδα. Να βγουν οι περιφερειάρχες και να λένε τι ωραία που δούλεψε το νοσοκομείο, το ένα, το άλλο, το άλλο. Εντάξει. Όταν άνθρωποι δίνουν αγώνα. Και επειδή τα ξέρω πολύ καλά τα της υγείας, το ξέρετε, κύριε Πάτση, δεν μπορεί κάποιος γιατρός να έχει εφημερία 4 φορές τη βδομάδα, να μην επιστρέφει καθόλου στο σπίτι του και να ακούει όλα αυτά. Έλεος. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ντροπή, σας το είπα. Εμένα με εξέπληξε. Δεν φανταζόμουν ότι άνθρωπος που δηλώνει Νέα Δημοκρατία θα είχε τέτοια συμπεριφορά. Να στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης ουσιαστικά και του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, διότι αυτός είναι ο αρχηγός όλων μας στο τέλος της ημέρας. Νομίζω ότι είναι μια τακτική του κ. Κασαπίδη. Φαντάζομαι να στρέφει το καθρεφτάκι άλλο. Θα του συνιστούσα να ασχοληθεί με πάρα πολλά προβλήματα και έργα που υπάρχουν στην περιοχή μας, τα οποία δεν γίνονται. Που δεν γίνονται αυτά τα έργα. Σας λέω παράδειγμα το θέμα του σπηλαίου, στο οποίο στείλαμε επιστολή και δεν απαντάει. Τα χρήματα που δεν έδωσε από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση ούτε στην Καστοριά, ούτε στα Γραβενά. Έτσι, και να αφήσει τώρα, αν θέλει να παριστάνει το γιατρό, ας δώσει εξετάσεις, ας περάσει γιατρός. Πάντως, να μην υποτιμά και απαξιώνει τον ρόλο του ως περιφερειάρχης, διότι πρέπει να του πει κάποιος ότι γι' αυτό θα κριθεί σε λίγο χρονικό διάστημα και, εν πάση περιπτώσει, το πώς θα κριθεί θα το δούμε. Κύριε Βουλευτά, εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συζήτηση αυτή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα ζωντανά στο στούντιο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash για να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε εγώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, την κυρία Καλλιόπη Βέτα. Είναι στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Συζητείται το νομοσχέδιο για την παιδεία. Χθες ξεκίνησε η συζήτηση, συνεχίζεται. Βγάλαμε την κυρία Βέτα από την αίθουσα του Κοινοβουλίου προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όλα ξεκινάνε από την παιδεία και καταλήγουν στην παιδεία. Καλησπέρα. Κυρία Βέτα, ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας και ευχαριστούμε διπλά γιατί σας βγάλαμε και από το Κοινοβούλιο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όντως, τις προηγούμενες μέρες συζητήθηκε αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο για την παιδεία, για τα πανεπιστήμια, στις επιτροπές και από χθες συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως και σήμερα. Είναι ένα νομοσχέδιο που συμπληρώνει τα προηγούμενα, την ισοδυναμία δηλαδή των κολεγίων με τα πανεπιστήμια που είχε φέρει παλιότερα η κυρία Κεραμέως. Μετά είχαμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής που μπήκε και αποκλείει πάρα πολλά παιδιά από το δημόσιο πανεπιστήμιο και τα στρέφει στα ιδιωτικά κολέγια και στις ιδιωτικές σχολές. Και η αστυνομία επίσης πανεπιστημιακή που μπήκε. Όλα αυτά είναι νομοθετήματα που μαζί με αυτό το σημερινό έρχονται να καταργήσουν ουσιαστικά τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου, έτσι όπως το ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Αλλάζει τελείως ο χάρτης, ο πανεπιστημιακός, να το πω έτσι, όπως το ξέρουμε εδώ και 40 χρόνια, και δημιουργείται ένα πανεπιστήμιο τελείως διαφορετικό που θα ακολουθεί τους νόμους της αγοράς. Ουσιαστικά καταργείται το αυτοδιοίκητο του πανεπιστήμιου, μιας και στο συμβούλιο μπαίνουν εξοβελίζονται όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όπως ξέραμε μέχρι τώρα και μπορούν πια τα 5 μέλη από τα 11 του Συμβουλίου των Πανεπιστημίων να είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την παιδεία, με το πανεπιστήμιο, να είναι δηλαδή άνθρωποι της αγοράς και μάλιστα αυτοί θα έχουν λόγο και για τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά. Επίσης, καταργείται η εκπροσώπηση των φοιτητικών παρατάξεων που είχαν σοβαρό λόγο μέχρι τώρα στα όργανα των ΑΕΗ. Και βέβαια και αποφάσιζαν και προτάσεις έκαναν αρκετά συχνά και έτσι πορεύτηκαν τα πανεπιστήμια όλα τα χρόνια. Σπάει αυτός ο δεσμός που υπήρχε με τους φοιτητές και το πανεπιστήμιο που τους αφορά άμεσα. Και να κάνω εδώ μία παρένθεση ότι με ευθύνη της Υπουργού δεν κλήθηκαν οι φοιτητικές παρατάξεις στην ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή. Επίσης,
καταργείται η επιστημονική πειθαρχία όπως το ξέρουμε. Δηλαδή γίνεται προσωποπαγής. Θα επιλέγουν κάποια αντικείμενα, κάποια μαθήματα οι φοιτητές και έτσι θα έχουμε μπορεί και δύο και τρεις ταχύτητες. Δηλαδή θα τελειώνουν την ίδια σχολή κάποιοι φοιτητές, αλλά θα έχουν εκπαιδευτεί ή θα έχουν διδαχτεί άλλα αντικείμενα. Επίσης, καταργείται η υποχρέωση της δωρεάν διδασκαλίας στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να πληρώνουν χρήματα προκειμένου να έχουν αυτά τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Και βέβαια καταργούνται οι υποτροφίες που είχε εισάγει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι υποτροφίες που δίνονταν σε παιδιά που είχαν οικονομικό πρόβλημα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά καταργούν και το μόνο κριτήριο που μένει τώρα είναι αν θα αριστεύουν. Πάβει λοιπόν η δωρεάν παιδεία, γίνονται όλα με χρήματα πλέον, τα πάντα, δεν υπάρχει υποτροφία, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των μαθητών, σπουδαστών, καταργούνται όλα αυτά. Να ρωτήσω, κυρία Βέτα, δεν υπήρξε μία συζήτηση ώστε να βρεθεί μία κοινή συναισθημένη, να συναποφασίσετε όλοι μαζί προκειμένου να έχουμε κάτι ολοκληρωμένο, ένα νέο νόμο για την παιδεία που θα έχει και την μεγαλύτερη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο? Κυρία Μαρκοπούλου, μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Η Νέα Δημοκρατία μας έχει δείξει ότι όλα τα θυσιάζει στο βωμό της αγοράς. Έχει αυτή τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία θέλει, με αυτή τη νεοφιλελεύθερη πολιτική θέλει τα πάντα να τα ιδιωτικοποιήσει. Φάνηκε, όπως σας είπα και στην αρχή, και από τους νόμους που έφερε το προηγούμενο διάστημα. Γιατί να θέλει να αποκλείσει τόσα παιδιά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής? Και μάλιστα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είχαμε τεράστια μείωση των εισακτέων και φέτος θα έχουμε. Και ήδη δόθηκαν πάρα πολύ λιγότερες θέσεις στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Αλλά και εμείς στην Κοζάνη θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως και πέρυσι που μπήκε, αν θυμάμαι καλά, το 42% μόνο των θέσεων. Των παιδιών. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθαν και άλλοι 2.000 φοιτητές, που σημαίνει είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό μη παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, συνδυάζοντας τα δύο. Θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Πάντως δεν είναι ιδιαίτερα καλή κατάσταση, γιατί μιλάω για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, γιατί όσο και ελκυστικό αν είναι, δεν υπάρξουν εκείνες οι κινήσεις προκειμένου να έρθουν περισσότεροι φοιτητές και να υπάρξει κάτι διαφορετικό προγράμματα, όλα αυτά είναι ένα θέμα που προβληματίζει. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, επειδή ξέρω ότι σας έβγαλα από την αίθουσα συνεδριάσεων. Θέλω να δούμε λίγο εν κατακλείδη αν θα αλλάξει κάτι στην παιδεία, εάν υπάρχει και κάτι θετικό. Είναι ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο, γι' αυτό και σήμερα έχουν πορεία οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, χθες είχαν στάσεις εργασίας, είναι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα απέναντι. Όλοι. Μόνο αυτοί που εκπροσωπούν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δεν είναι απέναντι, γιατί ουσιαστικά είναι προς όφελός τους. Αυτή είναι η τακτική, αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όλα να τα ιδιωτικοποιήσει και να στρέψει τους εισακτέους, τους φοιτητές ή τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μπουν στα πανεπιστήμια, στα κολέγια. Έτσι καταργείται αυτή η κοινωνική κινητικότητα, η οποία έδινε δυνατότητα στα παιδιά από φτωχές οικογένειες, από ανθρώπους που δεν είχαν δυνατότητα να πάνε είτε στο εξωτερικό, είτε να σπουδάσουν αλλού, να μόνο με τις δυνάμεις τους και με το διάβασμά τους να αλλάξουν και να έχουν αυτή την κοινωνική κινητικότητα που είδαμε όλα τα χρόνια. Κάθε ελληνική οικογένεια είχε αυτή τη δυνατότητα να σπουδάσει τα παιδιά της και να αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή τους. Αυτή τη στιγμή, αντί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση προβλήματα υποχρηματοδότησης, εργασίας, γιατί τα παιδιά μας σπουδάζουν και φεύγουν με πολύ καλά πτυχία από τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί είναι σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είναι και το δικό μας, της Δυτικής Μακεδονίας, σε πολύ καλό επίπεδο το πανεπιστήμιο, φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό γιατί δεν έχουν κανένα μέλλον. Αντί να αντιμετωπίσει δηλαδή τέτοια προβλήματα ή να πάρει καθηγητές στα πανεπιστήμια, εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι το δικό μας πανεπιστήμιο, σύμφωνα και με αυτά που συζήτησα με τις Πρετανικές Αρχές, τις
πολύ συχνές επισκέψεις που κάνω στο Πανεπιστήμιο, έχει τη χειρότερη σχέση αριθμού φοιτητών με καθηγητές. Έχουμε πολύ λίγους καθηγητές. Αντί λοιπόν να πάρει καθηγητές, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων, αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε, ότι παίρνει πανεπιστημιακή αστυνομία η κυβέρνηση. Θέλω να κλέψω λίγο ακόμη από το χρόνο σας, να σταθούμε λίγο στην επίσκεψη Χαρίτση στην περιοχή του τομεάρχη ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Είχατε σειρές συναντήσεων και επαφών. Άλλωστε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το επιχειρήν, ιδιαίτερα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, που προχωράει σε απολιγνητοποίηση. Ποια τα σημεία εκείνα που, κύριε, σας επεσήμαναν οι φορείς του επιχειρήν και αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επιχειρηματιών, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμά του? Είχαμε μία σειρά επαφών με τον Αλέξη Χαρίτση, μαζί με τον Αλέξη Χαρίτση, με τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους, στο ΕΒΕ, στο επιμελητήριο. Συναντηθήκαμε και πριν από αυτή τη συνάντηση με τους φορείς και τα σωματεία, συναντήκαμε και με τον Δήμαρχο Κοζάνης, όπως και στο τέλος της ημέρας, της Δευτέρας, έγινε μία μεγάλη συγκέντρωση με συζήτηση για την ακρίβεια και τις επιπτώσεις και βέβαια με την υποδοχή των νέων μελών. Μια πολύ καλή συγκέντρωση και ομιλία του Αλέξη Χαρίτση και δική μου παρέμβαση. Λοιπόν, συζητήσαμε με τους μικρομεσαίους, όπως είπατε, κυρία Μαρκοπούλου, οι οποίοι χτυπήσαν το καμπανάκι, γιατί όλες οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες που λέμε συνέχεια ότι είναι η ροχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Και ειδικά στον τόπο μας, που είχε υποστεί το μεγαλύτερο lockdown, και τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι την ακρίβεια, έχουν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό που έχει εκτοξευτεί και είμαστε από τις πρώτες χώρες, αν όχι η πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη. Και βέβαια έχουν να αντιμετωπίσουν το κόστος ενέργειας. Αυτά όλα έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξάνουν την ακρίβεια στις πρώτες ύλες και βέβαια έχουν πρόβλημα με τη χρηματοδότηση, διότι όπως είπε τόνισε και ο Λέξης Χαρίτσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πια δυνατότητα δανειοδότησης ή σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι περνάει μέσα από τις τράπεζες. Εμείς κάναμε τις δικές μας προτάσεις, όπως παράδειγμα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί, να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Μιλήσαμε για την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία τώρα πρέπει να την δώσουν πίσω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν έχουν ρευστότητα. Με λίγα λόγια, μας χτύπησαν τον κόδωνα του κινδύνου οι άνθρωποι, ότι βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση. Και βέβαια όχι μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά όλοι θεωρώ και τα νοικοκυριά, γιατί βιώνουμε μια απαράδεκτη κατάσταση. Έχουμε φτωχοποιηθεί σαν κοινωνία. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, ακόμη που έχουν μισθό. Και πρέπει αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Και αυτό τονίσαμε και εμείς με τον Αλέξη Χαρίτση, ότι χρειάζεται αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια νέα αρχή, μια νέα κυβέρνηση προοδευτική, που να έχει σκοπό να ευνοήσει τον λαό και τους ανθρώπους και όχι κάποια ιδιωτικά μεγάλα συμφέροντα και ομίλους, είτε ενεργειακούς είτε άλλους, είτε αυτούς που παράγουν, εννοώ, την ηλεκτρική ενέργεια, είτε άλλους. Κυρία Πέτα, εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλή συνέχεια στη Βουλή και βέβαια εμείς θα πάμε τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ με δηλώσεις του Αλέξη Χαρίτση από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Μια περιοχή η οποία βεβαίως έχει υποστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη το βαρύτατο πλήγμα της βίαιης απολιγνητοποίησης, του τρόπου με τον οποίο δηλαδή χωρίς σχέδιο η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε σε μια μετάβαση η οποία δεν οδήγησε όμως σε μια πράσινη οικονομία. Αντιθέτως ήταν, θα έλεγε κανείς, αντί για μια ουσιαστική μετάβαση ήταν περισσότερο ένα άλμα στο κενό, το οποίο έχει οδηγήσει μια ολόκληρη κοινωνία αυτή τη στιγμή σε οικονομική, κοινωνική και ενεργειακή απόγνωση. Είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά δυσάρεστη, η οποία ειδικά με τις συνθήκες ενεργειακής κρίσης που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, διαμορφώνει ένα περιβάλλον εκρηκτικό για το μέλλον των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής
αλλά και για το μέλλον της ίδιας της τοπικής κοινωνίας και της παραγωγικής της βάσης. Από τη μεριά μας, εμείς παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας για το πώς η πράσινη μετάβαση θα γίνει με δίκαιο τρόπο, πώς θα συμπεριλαμβάνει την κοινωνία και τις τοπικές επιχειρήσεις, πώς θα αξιοποιηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ως χώρα τα επόμενα χρόνια, και το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο για την Δίκαιη Μετάβαση και η νέα ΚΑΠ, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ταμείο για το Fit for 55 που αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της πράσινης μετάβασης. Μια σειρά λοιπόν χρηματοδοτήσεων οι οποίες δυστυχώς με τον τρόπο με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί από τη μεριά της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν συμπεριλαμβάνουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αποκλείουν τις τοπικές κοινωνίες. Δεν έχουν καμία περιφερειακή διάσταση. Απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν, εμείς επικοινωνούμε με την κοινωνία, συζητάμε με τους πολίτες και με τους εκπροσώπους των φορέων, όπως κάναμε και σήμερα εδώ στην Κοζάνη, όπως κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς για να δείξουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ότι υπάρχει μια διαφορετική προοπτική, μια προοπτική η οποία έχει να κάνει με το ξεπέρασμα αυτής της κρίσης, με την κοινωνία παρούσα και με την πραγματική οικονομία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και βεβαίως η προϋπόθεση για να υπάρξει διαφορετική αυτή η προοπτική είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας σε επόμενες εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και γι' αυτόν θα αγωνιστούμε το επόμενο διάστημα, μαζί βεβαίως και με τα δεκάδες χιλιάδες μέλη που πλέον έχουν ενταχθεί στις γραμμές του κόμματός μας. Κύριε Υπουργέ, είπατε για τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει μαζέψει αυτό που φαινόταν να έρχεται, ενώ τις πρόεδρες εκλογές. Τον πιστεύετε σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει μετατοπίσει τον χρόνο των εκλογών προς το τέλος της κυβερνητικής του θητείας ή είστε σε εκλογική ετοιμότητα για το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο δεδομένου? Νομίζω σωστά χρησιμοποιήσατε το ρήμα «έχει μαζέψει», προσπάθησε να μαζέψει μια κατάσταση η οποία πραγματικά έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Όταν βλέπαμε τους υπουργούς και τους βουλευτές της κυβέρνησης να βγαίνουν στα κανάλια και να δίνουν και πιθανές ημερομηνίες εκλογών, όταν βλέπαμε τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να καλεί στο Μέγαρο Μαξίμου πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας και να ανακοινώνει την κάθοδό του σε επόμενες εκλογές, δεν το κάνεις αυτό αν οι εκλογές είναι να γίνουν σε ένα χρόνο, επιτρέψτε μου να σας πω. Νομίζω όμως ότι σημασία δεν έχει αν πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Μητσοτάκη, σημασία έχει αν τον πιστεύει η ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει χάσει πλέον κάθε ίχνος αξιοπιστίας μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες, με τις διαρροές, με τις αντιφατικές δηλώσεις, περισσότερο να τεστάρει την κοινωνία και την διάθεσή της να πάει σε πρόωρες εκλογές και λιγότερο να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσει η χώρα αυτή την πολύ μεγάλη κρίση την οποία έχει μπροστά της. Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες και δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αντί να αντιμετωπίζουν κατάφατσα αυτή την κρίση, παίζουν με τους θεσμούς. Εμείς από τη μεριά μας, αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να συνομιλούμε τους πολίτες, είναι να παρουσιάζουμε την προγραμματική μας πρόταση και να είμαστε βεβαίως σε εκλογική ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες του λαού και να είμαστε νικητές των επόμενων εκλογών. Θα πάμε τώρα στο Δήμο Πρεσπών, στον πανέμορφο Δήμο Πρεσπών. Έχει και πολλούς επισκέπτες. Σε αυτό το διάστημα προσφέρεται άλλωστε ένας Δήμος μοναδικός με πολλές ομορφιές και όχι μόνο. Αύριο εκεί έχουμε το τελικό συνέδριο, πρέπει να πούμε, του έργου Smart Water Save. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο Δήμαρχος Πρεσπών, ο κ. Παναγιώτης Πασχαλής, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε καλησπέρα, που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Μαρκοπούλου. Καλησπέρα στους τηλεθέατες. Βέβαια, το καλύτερο θα ήταν να είχαμε μια διαζώση συζήτηση εκεί στις Πρέσπες. Σας ελπίσουμε ότι θα μας το επιτρέψουν οι συνθήκες του κορονοϊού, βέβαια, για να βρεθούμε σύντομα. Πάμε να δούμε εμείς για το... Εμείς είμαστε ανοιχτοί όποτε θέλετε, ναι. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Πάμε να δούμε λίγο για το έργο το Smart Water Save. Έχει σχέση με το νερό, είναι ο τίτλος του έργου. Τι περιλαμβάνει αυτή η συγκεκριμένη δράση πρόγραμμα? Το διασυνοριακό αυτό πρόγραμμα Smart Water Save
θα πραγματοποιηθεί αύριο 15 Ιουλίου 2022 από 11 παρατέταρτο μέχρι 2 και 4 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημαρχείο Πρεσπών. Σήμερα θα προηγηθεί 5 η ώρα η τεχνική συνάντηση των εμπλεκομένων μερών, οπότε αύριο είναι το επίσημο συνέδριο. Βασικός σκοπός του είναι η ενημερωτική σε αυτή η εκδήλωση, με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Smart Water Save. Θα είναι η παρουσίαση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου, των προβλημάτων που έλυσε και των ωφελιών για το Δήμο Πρεσπών, όπως είναι η χαρτογράφηση που έχουμε κάνει και η προσημείωση των δικτύων ίδρυυσης του Δήμου μας, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης για την εξοικονόμηση ύδατος και αντιμετώπιση και μείωση των διαρροών. Επίσης θα προβληθεί για πρώτη φορά το πιλωτικό έργο τηλεμετρία του Δήμου Πρεσπών στο έργο Smart Water Save. Ακόμα θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου, όπως επίσης οι θετικές επιδράσεις και το ωφέλη για την περιφέρεια του Ρέσεν στη γειτονική χώρα. Τέλος θα αναλυθούν από έμπειρους επιστήμονες, επιχειρηματίες, όπως χρήσιμα ζητήματα, όπως είναι η εξοικονόμηση νερού, διαρροές, τηλεμετρία, διαθέσιμες έξυπνες τεχνολογικές λύσεις, έξυπνα υδρόμετρα και λοιπά. Στο έργο αυτό συμμετέχει ο Δήμος Πρεσπών, η Υπηρεσία Ίδρυυσης του Δήμου Ρέσεν, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επίσης και το Πανεπιστήμιο Κυρίλου και Μεθοδίου στα Σκόπια. Κύριε Δημαρχέ, έχετε υλοποιήσει πάρα πολλά προγράμματα στο πλαίσιο των διασυνοριακών σχέσεων. Το ερώτημα το δικό μου είναι, αφήνουν κάτι, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, υπάρχει μία συνέχεια με το τέλος αυτών των προγραμμάτων? Νομίζω ότι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης του Δήμου Πρεσπών είναι τα διασυνοριακά έργα. Αυτά είμαστε ο πρώτος Δήμος, είμαστε η πρώτη διασυνοριακή περιοχή στα Βαλκάνια και έχουμε εκτελέσει 7 περίπου διασυνοριακά έργα. Δεν βάζω το 8ο που είναι το μεγάλο στρατηγικό, η συνοριακή διάβαση, που η οποία έχει ακολουθεί το δρόμο της και η οποία σύντομα πιστεύω ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει. Εγώ ελπίζω ότι το 2024 θα περάσουν οι πρώτοι επισκέπτες από τη συνοριακή διάβαση. Πριν τις εκλογές του 2023 να εγκαινιαστεί... Θα ήταν ευχής έργο. Βέβαια, οι μελέτες θα τελειώσουν το Νοέμβριο του 2023, το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε. Οι κατασκευές θα τελειώσουν το 2000, οι μελέτες μάλλον φέτος το 2022 το Νοέμβριο. Το 2023 οι κατασκευές των κτηριακών εγκαταστάσεων των δρόμων κλπ. Και η λειτουργία του 2024. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει και πιο μπροστά, αλλά αυτό για το σίγουρο βάζουμε το 2024. Αυτό εξαρτάται και από εσάς, κύριε Δήμαρχε, τρέχετε τα έργα, πάντα παρακολουθείτε και από κοντά. Και περιμένουμε πραγματικά αυτό το έργο που δώσατε αγώνα, πρέπει να πούμε, για να έχουμε την συγκεκριμένη διάβαση και άλλωστε όλοι οι δρόμοι πάντα ενώνουν. Είναι αυτό που θέλουμε και επιζητούμε βέβαια. Αυτά για το Smart Water Save, για τα διασυνοριακά προγράμματα. Ωστόσο, θέλω να σταθούμε και στα ζητήματα που αφορούν την υγεία. Θα έχετε την υπερσύγχρονη κινητή ιατρική μονάδα στο Δήμο σας, πρέπει να πούμε 22 και 24 Ιουλίου. Να ενημερώσουμε λίγο τους δημότες σας. Ποιες οι εξετάσεις που μπορούν να κάνουν οι δημότες σας και ποιος ο στόχος αυτών των κινητών μονάδων? Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες, γίνονται μαστογραφίες, γίνονται παπτέστα, γίνονται εξετάσεις οφθαλμολογικές, νευρολογικές, εξετάσεις για τους πνεύμονες, ψηφιακή μαστογραφία γίνεται και άλλες πάρα πολλές εξετάσεις. Στην ανακοίνωση που έχουμε στα ΜΜΕ φαίνεται και το email που μπορεί να κλείσει κάποιος ραντεβού για τις μέρες αυτές. Θα έρθουν την ερχόμενη Παρασκευή, mm-hmm. μέχρι, όχι αύριο, την επόμενη Παρασκευή μέχρι Κυριακή
και ευελπιστούμε. Στις προηγούμενες, είναι η τρίτη φορά που έρχονται, στις προηγούμενες που είχαν έρθει οι κινητές ιατρικές μονάδες, είχαν εξετάσει πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 350-400 άτομα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πολλά ραντεβού έχουν κλείσει, έχουν κορεστεί. Όποιοι θέλουν, υπάρχει και τηλέφωνο το οποίο μπορούν να το δουν από τις αφίσες που έχουμε κολλήσει παντού και στα ΜΜΕ και στα Facebook και στις ιστοσελίδες. Μπορούν να επικοινωνήσουν με τις κινητές ιατρικές μονάδες για να κλείσουν το ραντεβού τους. Κύριε Δημάρχε, κύριε Πασχαλίδη, είναι η τρίτη φορά που έρχονται στο Δήμο Προσπώνη κινητές μονάδες. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους δημότες σας να συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις που πρέπει να πούμε ότι είναι εντελώς δωρεάν. Και είναι εξετάσεις, δηλαδή εξονυχιστικές, να το πω έτσι σε εισαγωγικά. Ναι, είναι ακριβώς όπως είπατε, δωρεάν. Την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει πριν 1,5 χρόνο περίπου, εξετάστηκαν, σας είπα, πάνω από 400 άτομα και είδανε περίπου 800 περιστατικά. Δηλαδή ένας που μπορεί να πάει και σε 2 ειδικότητες, σε 3 ειδικότητες, είδανε πάρα πολλές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι ο χορηγός της εκδήλωσης αυτής, που τον διακρίνει η κοινωνική ευαισθησία για τις περιοχές τις δικές μας. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν να έρχονται και το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε ορίσει ότι αν όλα πάνε καλά με την COVID, ανά 14 μήνες θα έρχονται και θα εξετάζουν τον κόσμο. Θα μας δώσετε λίγο και την εικόνα στο Δήμο σας. Τι γίνεται με τον κορονοϊό? Έχουμε αύξηση τις τελευταίες ημέρες, πρέπει να πούμε, σε κρούσματα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και σε νοσηλίες. Ελεγχόμενη η κατάσταση, κύριε Δήμαρχε, προς το παρόν? Νομίζω ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Μια μικρή αύξηση που υπάρχει δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχουν νοσηλίες, δεν έχουμε κανένα δύσκολο περιστατικό. Το αντιμετωπίζουμε, νομίζω, αρκετά καλά η υγειονομική μας και ίσως και δεν χρειάζεται και νοσηλεία αυτή η μετάλλαξη. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή μας την επικοινωνία. Πάντα η ευχή μου είναι να τα πούμε διαζώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα πάμε τώρα στην αίθουσα ενημέρωσης. Θα συναντήσουμε και τον συνάδελφο τον Κώστα Μαυρίδη. Θα συζητήσουμε για την τροπολογία που έχουμε πλέον για άμεση αποζημίωση των αγροτών, ένα θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το τελευταίο διάστημα, κύριε, οι αγρότες επλήγησαν τόσο από χαλαζόπτωση όσο και από τις βροχοπτώσεις. Θα δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει η τροπολογία αυτή και αν μπορούμε να οριοθετήσουμε το χρόνο που θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας Μαυρίδης, φιλοξένησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, που πρέπει να πούμε ότι το έτρεξε το θέμα και θα μας δώσει και την είδηση, περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια, μετά και τη συζήτηση. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, νομίζω ότι σύντομα, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ημερομηνία. Υπήρξαν ημερομηνίες άλλωστε το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες διαψεύστηκαν, γιατί δεν κατάφεραν οι αγρότες να πληρωθούν παρά τις υποσχέσεις. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση, παύλα τροπολογία, μπορεί να πληρωθούν από τον ίδιο τον ΕΛΓΑ, αρκεί να βγει η κοινή υπουργική απόφαση που αναμένουν, προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις από τον παγετό του Απριλίου του 2021. Είναι περιοχές της λεκάνης του Αμιντέου, του Δήμου Αμιντέου, του Δήμου Εορδέας, αλλά και κάποιες περιοχές του Δήμου Βελβεντού στις δύο περιφερειακές ενότητες Φλόρνας και Κοζάνης. Αγρότες οι οποίοι αναμένουν αποζημιώσεις, κυρίως ό,τι αφορά τα κεράσια, αλλά και κάποια λίγα στρέμματα μήλων και άλλων δένδροκαλλιεργιών. Οι αντίστοιχοι συνάδελφοί τους αγρότες από άλλες περιοχές, όπως η γειτονική Πέλα, έχουν πληρωθεί. Η δικιά τους ιδιομορφία και ιδιαιτερότητα ήταν ότι ήταν σε ένα προανθικό στάδιο και δεν, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, δεν τη χάνουν αποζημιώσεις. Με την τροπολογία αυτό θα μπορεί να ξεπεραστεί και ελπίζουν όλοι να γίνει τελικά. Ο βουλευτής, ο Γιώργος Αμανατίδης της Κοζάνης, ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση από τους αγρότες και βεβαίως
Είπε ότι τώρα μπορούν να ανοίξουν οι διαδικασίες της καταβολής των αποζημιώσεων, χωρίς όμως να είναι σε θέση να δώσει, όπως είπε, κάποιο χρονοδιάγραμμα, πλην ότι μετά την κοινή υπουργική απόφαση το διάστημα αυτό θα είναι πολύ σύντομο. Μια πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας ανέφερε σε Κώστα και βέβαια μακάρι άμεσα να πάρουν οι αγρότες τις αποζημιώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μία ad hoc, δηλαδή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο αποζημίωση και βέβαια είναι ένας καλός οδηγός για να παίρνονται αντίστοιχες αποφάσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις που πιθανόν θα συναντηθούν στο μέλλον. Να πω εδώ ότι έχουμε και το νόμο για την κρατική αρρωγή. Όμως, ο νόμος για την κρατική αρρωγή επιδοτεί μεν ζημίες που είναι και εκτός ανθικού σταδίου, αλλά προϋποθέτει και να υποστούν ζημιές και άλλοι εξοπλισμοί ή πάγια περιουσιακά στοιχεία των αγροτών μας. Κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση αυτή, δεν ήταν πλημμυρές, ήταν παγετός. Τώρα επειδή οι αγρότες ενδεχομένως θα περιμένουν να ακούσουν και το πότε θα πάρουν χρήματα. Καλή την νομοθετική ρύθμιση, τους ευνοεί, αν και καθυστερημένα όπως αποδεχτήκατε και παραδεχτήκατε και νομίζω δικαίως. Και σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον εμένα, εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί είχαμε κάνει έναν χρονοπρογραμματισμό, αλλά ο χρονοπρογραμματισμός εγκίνητο με βάση το ότι η κοινή υπουργική απόφαση που τότε είχε εκδοθεί στην ώρα της βέβαια, θα προσδιορίζει τον τρόπο της αποζημίωσης όπως είχαμε συμφωνήσει. Άρα οφείλουμε πραγματικά μια συγγνώμη γιατί οι κάτοικοι αυτοί, η παραγωγή μας, χρειαζόντουσαν σημαντικά ποσά για να ανταπεξέλθουν στην καλλιεργητική περίοδο που είχαν τεράστιες ανάγκες για ραντίσματα, ποτίσματα κ.ο.κ. και δεν κατέστη εφικτό να πληρωθούν. Και για να επιβιώσουν και τις οικογένειές τους. Είναι χρήματα τα οποία δεν τους περισσεύαν. Είναι χρήματα τα οποία τα είχαν απολύτως ανάγκη και τα έχουν. Ασφαλώς, ναι, γιατί ταυτόχρονα δεν έχουν αγροτική εκμετάλλευση, είναι και οικογενειάρχες. Επομένως έχουν ανάγκες και για τις οικογένειές τους. Αυτό που μάλλον θα ήταν ρυψοκίνδυνο κανείς να προβλέψει χρονοδιαγραμματικά του πότε θα πληρωθούν, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι πρέπει να εκδοθεί μια κοινή υπουργική απόφαση. Όταν εκδοθεί αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, όπως και την προηγούμενη φορά, μόνο που τώρα θα έχει διαφορετικό τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων, θα είναι πιο εξατομικευμένος έτσι κι αλλιώς, τότε μόνο μπορεί κανείς να υποθέσει πότε περίπου θα γίνουν οι πληρωμές. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ στις 4. Παρακολουθήστε την εκπομπή C-News με τον Θόδωρο Καρυπίδη, μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα στις 9 το βράδυ. Θυμίζουμε ότι θα είναι μαζί σας ο Κώστας Μαυρίδης για όλα τα νέα της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πανέμορφο απόγευμα. Γεια σας.